Καλημέρα μου στον πρόεδρο των Δανειοληπτών, τον κύριο Βαγγέλη Κρητικό, τον οποίο τον ευχαριστώ για την ανταπόκρισή του. Καλημέρα κύριε Κρητικέ, καλώς ήρθατε στο Focus. Καλημέρα και εσείς, όχι στους ακροατές του ραδιοφώνου. Θα έπρεπε να σας δώσω όλη την εκπομπή να μιλάτε σήμερα, αλλά δυστυχώς δεν έχω στη διάθεσή μου τόσο χρόνο και εσείς το πρόγραμμά σας είναι πιεσμένο. Οπότε σας κάλεσα σήμερα γιατί ξέρετε κάτι, ως εκπρόσωπος των Ελλήνων Δανειοληπτών, θα ήθελα να μου πείτε πώς αισθάνεστε τα τελευταία 2-24 ώρα που βγαίνουν στη δημοσιότητα όλη αυτή, βγαίνει στη δημοσιότητα όλη αυτή η βρωμιά. Μπορώ, αν μου επιτρέπετε να χρησιμοποιήσω αυτό τον όρο, με το σκάνδαλο Πάτσι, το οποίο ήταν εις γνώση της Νέας Δημοκρατίας. Και πώς αισθάνεστε εσείς ως δανειολήπτης, ο οποίος έχετε δώσει αγώνα χρόνια τώρα, δεκαετίες ολόκληρες τώρα, για αυτά τα φαντ, για αυτές τις πρακτικές εταιρείες, να ακούτε ότι ένας εκπρόσωπος, αντιπρόσωπος του ελληνικού λαού, μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, ήταν ιδιοκτήτης μιας τέτοιας πρακτικής και να λέει ότι δεν το ήξερε ότι είναι παράνομο? Θα σας πω ότι, καταρχάς θα σας μιλήσω ανθρώπινα, ναι. Θα σας πω ότι αισθάνομαι οργή και θλίψη, ναι. Και απογοήτευση. Γιατί αυτοί οι οποίοι είναι εντεταλμένοι και έχουν ορκιστεί στο ελληνικό σύνταγμα, mm-hmm. Στο να παρασπίζονται τα συμφέροντα του ελληνικού λαού και του έθνους, δυστυχώς πράττουν ακριβώς το αντίθετο και από ό,τι φαίνεται παρασπίζονται συμφέροντα ξένα προς τους και τους ψηφοφόρους τους και τον ελληνικό λαό και την κοινωνία μας και την οικονομία μας. Να εδώ πω κάτι, φυσικά... συγγνώμη λίγο που σας διακόπτω, γιατί με ρωτάνε κάποιοι ακροατές πώς ξέρουμε, λέει, ότι γνώριζε ο Πρωθυπουργός. Ο ίδιος ο Πάτσης είπε ότι από το 20, για να μην πω εγώ από το 19, από το 20 είχε πάει η υπόθεσή του για την ενασχόλησή του με τις πρακτικές εταιρείες στην κοινοβουλευτική ομάδα και είχε γίνει σύσκεψη υπό τον Μητσοτάκη για το θέμα του Πάτσι. Εντάξει, το λέω. Συνεχίστε. Εδώ φυσικά θα διατυπώσω το ερώτημα τι θέση θα τηρούσε ο συγκεκριμένος βουλευτής εάν ερχόταν στη Βουλή η τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία θα καταργούσε την απόφαση 822 κάθετος 2022 του Αρίου Πάγου, mm-hmm. σύμφωνα με την οποία θα ήταν παράνομη, σύμφωνα με την οποία είναι παράνομη η οι πληστηδεσμοί, οι οποίοι δημιουργούνται από σέρβισες για λογαριασμό φαντς. Δηλαδή, ο συγκεκριμένος βουλευτής τι θα ψηφίσει, υπέρ των δικών του συμφερόντων ή υπέρ των νόμιμων συμφερόντων των ψηφοφόρων του και κατ' επέκταση της κοινωνίας και της οικονομίας. Και φυσικά, διατυπώνω και ένα περαιτέρω ερώτημα, εάν είναι ο μοναδικός, ή δεν θα αναφερθώ μόνο στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, που δεν ξέρω, δεν θα μιλήσω για ιδιοκτησία, mm-hmm. αλλά θα μιλήσω με τα σιγουριάς, mm-hmm. ότι υπάρχουν και άλλα άτομα στο ελληνικό κοινοβούλιο που συνδέονται με συμφέροντα φαντς. Μισό λεπτό. Και άλλοι βουλευτές οι οποίοι συνδέονται με εισπρακτικές. Ακριβώς όχι, κατά ανάγκη από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Και εδώ σταματάω. Εμείς θα περιμένουμε ή το κόμμα τους ή τα κόμματά τους να μιλήσουν. Είναι μεγάλη διαφθορά. Να τα βγάλετε τα στοιχεία αυτά. Αν τα έχετε τα στοιχεία αυτά, κύριε Κρητικέ, δώστε τους λίγο χρόνο να βγουν να τα πούνε μόνοι τους. Αλλά ακριβώς. Να τα βγάλετε. Λέτε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν και άλλοι βουλευτές. Όχι απαραίτητος από τη Νέα Δημοκρατία. Και άλλοι βουλευτές, καταλαβαίνω ότι είναι και από άλλα κόμματα, οι οποίοι μπορεί να έχουν σχέση με τέτοια φαντ, με τέτοιες πρακτικές εταιρείες, είτε ως ιδιοκτήτες, είτε ως εκπρόσωποι. Εκπρόσωποι. Μάλιστα. Θα σας πω μάλιστα ότι το ένα από αυτά τα ονόματα είναι πρωτοκλασσά το όνομα. Αισθάνομαι, ειλικρινά σας μιλάω, μεγάλη απογοήτευση για αυτή τη βρωμιά και τη διαφθορά που υπάρχει μέσα στην Ελληνική Βουλή. Να τα πείτε αυτά, κύριε. Βεβαίως θα τα πω. Να τα δώσετε στη δημοσιότητα, κύριε Κρητικέ. Και άλλο όνομα πρωτοκλασάτο να εμπλέκεται κατά αυτόν τον τρόπο, όπως ο Πάτσης. Ακριβώς. Και φαντάζομαι ότι είναι σε παράταξη που τώρα το παίζουν τιμητές και. Και προστάτες. Και προστάτες. Και προστάτες. Εντάξει. Για να καταλάβουμε τι δυσοδεία υπάρχει στο κοινοβούλιο. Για να το καταλάβουμε αυτό επιτέλους. Εντάξει. Μας έχετε περιγράψει πάνω από 10, 15, 20, 30 φορές περιπτώσεις από τέτοιους μπουκαδόρους που μπαίνανε τσαμπουκά στα σπίτια των ανθρώπων και τους τα πέρανε, τους πετούσαν έξω. Και αυτά τα εκμεταλλευόντουσαν κάποιοι που είναι μέσα στο κοινοβούλιο. Και βγάζανε λεφτά. Και τώρα καταλαβαίνουμε, και τώρα και ο κόσμος καταλαβαίνει και ξετυλίγεται, πρώτον, γιατί δεν αντιδράει η δικαιοσύνη. Είναι ευνόητο. Και κατά δεύτερο λόγο, πώς δρούν τόσο ασύνδετα τα συμφέροντα αυτά. Μιλάμε για ασυδοσία. Μιλάμε πλέον για μεθόδους μαφίας.
Μιλάμε για φοβισμούς. Μιλάμε για τραμποκισμούς. Ποιος θα μιλήσει στην οικογένεια αυτή, στη Θήβα, που έφυγε η μάνα με τα δύο παιδιά και γύρισε και βρήκε σπασμένη και αλλαγμένη την κλειδαριά χωρίς καμιά ειδοποίηση. Και της λέει ο δικαστικός επιμελητής Παύλα, εκπρόσωπος Παύλα, το φάζ με τους τραμπούκους που πήγε, ότι έτσι ήθελα και έτσι έκανα. Έλατε. Έλατε. Πού θα λογοδοτήσουν όλοι αυτοί, σε ποιους θα λογοδοτήσουν. Έλατε. Κανονικά όλοι αυτοί, όχι φυλακοί, όχι κάτεργα. Δεν ξέρω πραγματικά, δεν ξέρω ποια θα πρέπει να είναι η τιμωρία ανθρώπων οι οποίοι υποτίθεται ότι τους εμπιστεύτηκε ο λαός για να του λύσουν τα προβλήματα και να είναι αυτοί οι οποίοι παίρνουν τα σπίτια. Παίρνουν τα σπίτια, κύριε Κριτικέ. Τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Λοιπόν, εμείς περιμένουμε, κύριε Κριτικέ μου, να βγάλετε, να δώσετε στη δημοσιότητα αυτά τα ονόματα. Είπατε περισσότερα από ένα. Περισσότερα ονόματα από ένα. Περισσότερα από ένα, μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Εδώ θα είμαστε και να τα δημοσιοποιήσουμε. Εμείς θα το δώσουμε στη δημοσιότητα ότι είπατε αυτό που είπατε σήμερα. Και θα πρέπει να περιμένουμε αντιδράσεις. Θα πρέπει να περιμένουμε αντιδράσεις. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Και εγώ για τον πολύτιμο χρόνο σας. Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια. Γεια σας.